Να ευχηθώ να έχουμε μια καλή χρονιά με υγεία για όλο τον κόσμο, γιατί το έχουμε πάρα πολύ ανάγκη, και γρήγορα να επιστρέψουμε όσο μπορούμε στην κανονικότητά μας. Τώρα, όσο αφορά το συγκεκριμένο παιχνίδι, δυστυχώς η μεγάλη αποχή από επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις που είχαμε, γιατί ήταν σχεδόν έτσι όπως έγινε ένα μήνα, τελικά μας επηρέασε. Αυτό έδειξε. Οπότε δεν ήμασταν τόσο καλοί όσο άλλες φορές. Μας έλειπε ο αγωνιστικός ρυθμός. Ήμασταν λίγο πιο αργοί με την μπάλα στα πόδια από ό,τι το συνηθίζουμε. Οπότε μοιραία ήρθε και το τελικό σκορ 1-1 απέναντι στην αξιόμαχη ομάδα του Κουβαρά. Το προσπάθησαν σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Και μάλιστα ισοφαρίσαμε και στο τέλος. Οπότε θεωρώ ότι ήταν μία αιτία, αν μπορούμε να πούμε, η αγωνιστική απραξία που είχαμε σχεδόν για ένα μήνα. Μάλλον να το πω καλύτερο, αγωνιστικός ρυθμός, γιατί δεν είχαμε απραξία, είχαμε κανονικά προπονήσεις. Και αυτό μας τύχησε. Βέβαια, θέλω να τονίσω, γιατί αυτός είναι ο στόχος της συγκεκριμένης ομάδας, ότι εμείς θέλουμε να βγάλουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία παιδιά για την πρώτη ομάδα. Οπότε είναι ένα ευχάριστο γεγονός για μας ότι αύριο με την αντρική ομάδα μας, δύο από τα παιδιά που αγωνίζονταν στην Β' ομάδα είναι στην αποστολή της Γ' Εθνικής. Οπότε λίγο ότι μετριάζει την πικρά μας. Ο Χριστίνης και ο κύριος Αγγελίδης, μέχρι πρώτη ενός αγωνιζόταν με την Β' ομάδα, και φυσικά υπάρχουν και άλλα παιδιά από τις ακαδημίες, όπως ο κύριος Μπελαβράκης. Αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχει ροή και ο κόπος και ο καρπός όλων αυτών που κάνουμε μέχρι τώρα δείχνει ότι πάει καλά. Και ένα σχόλιο από εδώ και πέρα για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε ακριβώς αυτό που έχουμε θέσει ως στόχος από την αρχή. Μέσα από τη διαδικασία του πρωταθλήματος γάμα κατηγορίας, τη Ψανά, να ετοιμάσουμε αθλητές που θα μπορούν να στελεχώσουν την αντρική μας ομάδα στη Γάμα Εθνική. Με το ίδιο πάθος, με το ίδιο ζήλο, θέλει πολλή δουλειά, θέλει υπομονή, θέλει επιμονή, και νομίζω τα καλύτερα έρχονται.